Θεός ημών πάντοτε νύ και αεί και σώνας τον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδύσας, καταπέσας αυτής το πνεύμα, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα να πούμε με τη χάρη του Θεού κάποια πράγματα που λέγει ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος των ημερών μας, για το κοσμικό πνεύμα, το κοσμικό φρόνημα, και καταδύναμε έτσι να σχολιάσουμε. Ο διάβολος κυβερνάει τη ματαιότητα. Οι γέροντα, γιατί τον διάβολο τον λένε κοσμοκράτορα? Είναι πράγματι? Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνά ο διάβολος τον κόσμο. Όταν είπε ο Χριστός για τον διάβολο ο άρχον του κόσμου τούτου, δεν εννοούσε ότι είναι κοσμοκράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στην ματαιότητα, στην ψευτιά, δηλαδή κυριαρχεί στο κακό. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός τον διάβολο κοσμοκράτορα? Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν υπό την εξουσία του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Θυμάστε που όταν πήραξε ο διάβολος κατά παραχώρηση τον Κύριο στο Σαραντάριο Όρος, μετά από την τεσσαρακονθήμερο νηστεία, του ένας από τους πειρασμούς ήταν να πέσει να τον προσκυνήσει, ζήτησε ο διάβολος από τον Χριστό μας, με αντάλλαγμα να του δώσει όλο τον κόσμο, που ο οποίος ανήκει σε αυτόν, έτσι είπε ο διάβολος. Αλλά βέβαια ο κόσμος δεν ανήκει στον διάβολο, ανήκει στον Χριστό. Αλλά τι γίνεται, όταν οι άνθρωποι που είναι οι βασιλείς, έτσι έχει πλαστεί ο άνθρωπος να είναι βασιλέας στην κτήση, παραδοθεί στον πονηρό, στο κακό, τότε με αυτή την έννοια ο διάβολος εξουσιάζει και τον κόσμο. Επειδή ο άνθρωπος υποτάσσεται στο διάβολο. Και πώς υποτάσσεται? Με την αμαρτία. Κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος είναι σαν να υπογράφει ένα συμβόλαιο με τον διάβολο. Γι' αυτό και έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και δεν εξομολογείται, ο διάβολος έχει δικαιώματα επάνω στον άνθρωπο. Και επειδή είναι το μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή σου μαύρη. Όταν ο άνθρωπος εξομολογηθεί, τότε λύνονται τα δικαιώματα του διαβόλου, και ο άνθρωπος πλέον δεν υπόκειται στις δαιμονικές έτσι επιδροές με οδυνηρά αποτελέσματα. Πάλι έχει πειρασμούς βεβαίως, αλλά δεν έχει συνέπειες πλέον, γιατί έχουν λυθεί τα δικαιώματα του διαβόλου. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει λύσει τα δικαιώματα, δεν έχει φροντίσει να εξομολογηθεί,
τότε ο διάβολος μπορεί έτσι κατά παραχώρηση Θεού να του κάνει κάποιο κακό. Βέβαια, ό,τι παραχωρεί ο Θεός τελικά λειτουργεί, εάν θέλει και ο άνθρωπος, για το καλό μας. Και οι θλίψεις που μας βάζει ο διάβολος λόγω των αμαρτιών μας, γιατί κάθε αμαρτία μέσα της έχει τη θλίψη, και αυτές λειτουργούν θετικά αν ο άνθρωπος τις αξιοποιήσει. Βλέπετε, ένας, ας πούμε, που κάνει διαστραμμένη ζωή μπορεί να πάθει AIDS. Αυτό τώρα μπορεί να τον φέρει σε μια κατάσταση μετανοίας, εάν αξιοποιήσει την αρρώστια. Ή ένας που κάνει προγαμία σχέσης, ας πούμε, όπως κάνουν σήμερα πάρα πολλοί, το πληρώνει μετά, διότι δεν πάει καλά η οικογένειά του. Γιατί μια οικογένεια θεμελιωμένη στην ανηθικότητα, όταν αρχίζει με ανηθικότητα, δεν πάει καλά. Και κατά κανόνα αυτοί που κάνουν προγαμία σχέσης χωρίζουν. Είτε πριν φτάσουν καν στο γάμο, είτε μετά το γάμο. Ή και αν δεν χωρίσουν, εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια πάντα, συζούν απλώς συμβατικά. Η αμαρτία λοιπόν έχει μέσα της τη θλίψη και έχει και το θάνατο. Και ο άνθρωπος, εάν αξιοποιήσει και αυτές τις οδυνηρές συνέπειες αμαρτίας, μπορεί να οδηγηθεί στη μετάνοια και να σωθεί. Αλλά πολύ καλύτερα είναι βέβαια να μην πέφτουμε στην αμαρτία για να γευόμαστε τα οδυνηρά αποτελέσματα και έτσι να μετανοούμε, αλλά να ακούμε τις συμβουλές του Θεού, το νόμο του Θεού, να υπακούμε σε εντολές του Θεού. Οπότε να μην χρειάζεται αυτό το έσχατο μέτρο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή να αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να πέφτει, να αμαρτάνει, γιατί το θέλει βέβαια και ο άνθρωπος, και να μαθαίνει από αυτά που παθαίνει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτάνει και δεν μετανοεί, τότε ουσιαστικά μπαίνει υπό την εξουσία του διαβόλου, του κοσμοκράτορα, και τα πράγματα και ό,τι εξαρτάται από αυτόν βέβαια, μετά υπόκεινται στην εξουσία του πονηρού, κατά κάποιον τρόπο. Και μπορεί ο διάβολος να του καταστρέψει την περιουσία, όπως έγινε με τον Ιώβ. Παρόλο που ο Ιώβ δεν ήταν αμαρτωλός, αλλά ζήτησε ο διάβολος την εξουσία και την πήρε από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ. Και του έδωσε ο Θεός άδεια να του καταστρέψει την περιουσία. Του έδωσε άδεια, θυμάστε, να φωνεύσει τα παιδιά του. Και έχασε σε μια νύχτα όλη την οικογένεια, τα παιδιά του. Έμεινε μόνος με τη γυναίκα του. Έδωσε άδεια στον διάβολο να φωνεύσει όλα του τα ζώα. Για τεράστιο ζωικό κεφάλαιο, θα λέγαμε σήμερα, με μια σύγχρονη έκφραση. Ενώ δεν ήταν αμαρτωλός. Πολύ περισσότερο μπορούμε να συμπεράνουμε έτσι, ο διάβολος ζητάει τα δικαιώματά του όταν ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει, και ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος, αναγνωρίζει και τα δικαιώματα του διαβόλου. Και παραχωρεί δηλαδή να πειράξει και να κάνει ζημιά, κακό εντός αγωγικών, αλλά πάντα μέσα σε ορισμένα όρια. Να κάνει κακό ο διάβολος στον άνθρωπο που αμαρτάνει, έτσι ώστε να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε μετάνοια από αυτά που θα υποφέρει από τον διάβολο. Με αυτή την έννοια λοιπόν κυριαρχεί ο διάβολος στον κόσμο και στον άνθρωπο εξαιτίας αμαρτίας. Άλλωστε αυτό το γνωρίζουμε και από την πτώση των πρωτοπλάστων. Όσο οι πρωτόπλαστοι ζούσανε κατά Θεόν και δεν είχαν αμαρτήσει, δεν ήταν υπό την κυριαρχία του διαβόλου, ούτε της φθοράς, ούτε του θανάτου. Ήτανε αθάνατοι. Δυνάμει βέβαια, και θα γινόταν και ενεργεία, δηλαδή πραγματικά αθάνατοι, εάν μένανε στην υπακοή. Και δεν είχε καμία εξουσία πάνω τους ο διάβολος, ούτε η φθορά, ούτε ο πόνος, ούτε ο κόπος, ούτε και ο θάνατος. Από τη στιγμή που αμάρτησαν, έχασαν τη σκέπη του Θεού, έχασαν την κοινωνία με τον Θεό, έχασαν το Άγιο Πνεύμα, αυτό που η Αγία Γραφή το περιγράφει ως εμφύσιμα του Θεού. Μερικοί νομίζουν το εμφύσιμα του Θεού στους πρωτόπλους είναι η ψυχή. Δεν ήταν η ψυχή, ήταν το Άγιο Πνεύμα, όπως μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το ερμηνεύουν. Ψυχή είχε ο Αδάμ και η Εύα, αλλά γένοντο λέει εις ψυχήν ζώσαν, από τη στιγμή που εμφύσισε ο Θεός αυτούς. Δηλαδή η ψυχή τους πήρε ζωή. Και ποια είναι η ζωή της ψυχής? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έπεσαν, έχασαν αυτή την πνοή του Θεού, έχασαν την άκτιστη χάρη, το Άγιο Πνεύμα,
και ένιωσαν γυμνοί, γιατί αυτή η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι που τους σκέπαζε και δεν ντρεπόντουσαν, δεν είχαν ρούχα, αλλά είχαν αυτό το άκτιστο ένθυμα, το άκτιστο φως, το οποίο είδαν και οι τρεις μαθητές πάνω στο Θαβόρ. Έτσι, το ένθυμα του Χριστού, που το άκτιστο φως του Θεού. Αυτό το ένθυμα, πρώτα ο Θεός θα πάρουμε αν πάμε στη Βασιλεία. Όσοι πάνε στη Βασιλεία του Θεού θα ντυθούν πάλι με αυτό το άκτιστο φως του Θεού. Γιατί λέει «και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος». Όταν λοιπόν έπεθαν οι πρωτόπλαστοι, τότε μπήκαν στην κυριαρχία του διαβόλου. Και μπήκε η φθορά στον άνθρωπο και μπήκε και ο θάνατος. Και από αυτούς τους εχθρούς μας λύτρωσε ο Χριστός μας. Ήρθε στη γη, έφτιαξε την Εκκλησία και μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να εισέλθουμε στην Εκκλησία σαν σε ένα θεραπευτήριο, στο μοναδικό θεραπευτήριο, όπου μπορούμε πάλι να νικήσουμε με τη χάρη του Χριστού τη φθορά, το διάβολο και το θάνατο. Και να γίνουμε πάλι κατά χάριν αθάνατοι, κατά χάριν άκτιστοι, όπως θα γινόταν και ο Αδάμ και η Εύα αν δεν έπεφταν. Και να ελευθερωθούμε από την κυριαρχία του διαβόλου. Γι' αυτό βλέπετε, ο άνθρωπος που γεννιέται, ο αβάφτιστος, το αβάφτιστο παιδάκι, έχει ανάγκη από εξορκισμούς. Πριν βαφτιστεί, πρέπει να του διαβαστούν εξορκισμοί. Τι σημαίνει αυτό? Ευχές για να φύγει ο διάβολος. Μα είναι ο διάβολος το μωρό? Ναι. Όπως μας το λένε οι Άγιοι, είναι στο κέντρο μάλιστα της ύπαρξης του ανθρώπου, του αβαφτίστου. Στο κέντρο της καρδίας του είναι ο διάβολος. Και αυτό διότι έχει μολυθεί η ρίζα μας, που είναι ο Αδάμ και η Εύα, και επειδή μολύθηκε η ρίζα και ο κορμός και τα κλονάρια και οι καρποί, είναι και αυτοί μολυσμένοι, είναι και αυτοί δηλαδή υπό την κυριαρχία του διαβόλου. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να εξορκίσει δια της Εκκλησίας, δια του ιερέως, τον διάβολο, για να μπορέσει να δεχθεί στο κέντρο της ύπαρξής του το Πνεύμα του Άγιου, τον Χριστό, με το Άγιο Βάφτισμα και το Άγιο Χρίσμα. Και πλέον να μην είναι υποχείριο του διαβόλου, αλλά να είναι κυβερνόμενος υπό του Κυρίου. Αλλά και πάλι, αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, και δυστυχώς αυτό γίνεται, δίνουμε πάλι τόπο στον διάβολο και καταλαμβάνει έδαφος μέσα στην καρδία μας ο διάβολος. Και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχουμε πάρει με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, φαίνεται σαν να μην υπάρχει. Σχεδόν απενεργοποιείται. Γι' αυτό και βλέπει κανείς σύγχρονους ανθρώπους, βαπτισμένους μεν, ορθοδόξος, γιατί μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αληθινή Εκκλησία και μόνο το βάπτισμα των Ορθόδοξων είναι το αληθινό βάπτισμα, οι οποίοι όμως δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους αβάφτιστους, και όχι μόνο δεν διαφέρουν, αλλά κάνουν και χειρότερα πράγματα. Είναι και πιο αμαρτωλή. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο διάβολος κυριαρχεί στον κόσμο και έτσι νικέται ο διάβολος δια της Εκκλησίας, δια του Χριστού. Όσοι έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάτια, λέει ο Άγιος Παΐσιος, στα κοσμικά, αυτοί ζουν υπό την εξουσία του κοσμοκράτορος, του αιώνος τούτου. Ο διάβολος δηλαδή κυβερνάει την ματαιότητα και τους ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από την ματαιότητα, από τον κόσμο. Θα πείτε, είναι έτσι τόσο προχωρημένα τα πράγματα, τους κοσμικούς ανθρώπους κυβερνάει ο διάβολος? Ναι. Μην σας φαίνεται υπερβολικό. Δεν κυβερνιούνται από το Πνεύμα του Άγιου. Άμα τους πεις είσαι δαιμονισμένος, παραξηγούνται. Έτσι, θα με πεις δαιμονισμένος, σου λέει. Με την έννοια ότι έχεις δαιμονική κυριαρχία, με αυτή την έννοια το λέμε. Και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και φαίνεται αυτό από την όλη του ζωή, φαίνεται καταρχάς από τη λύπη που έχουν. Γιατί ο διάβολος φέρνει πάντα λύπη στον άνθρωπο. Ποτέ δεν φέρνει χαρά αληθινή. Φέρνει ένα ξεφάντωμα, μια διασκέδαση, αλλά ποτέ χαρά. Αληθινή χαρά. Και ο άνθρωπος του Θεού ακριβώς φαίνεται από τη χαρά που έχει. Τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και από την αγάπη που έχει. Την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ουδέποτε εκπίπτει και είναι προς όλους, όχι μόνο προς τους φίλους, αλλά και προς τους εχθρούς. Ενώ ο κοσμικός άνθρωπος στο βάθος δεν αγαπάει κανέναν. Ούτε τους φίλους τα αγαπάει,
ούτε τους συγγενείς του αγαπάει, ούτε και τον εαυτό του αγαπάει σωστά. Ο διάβολος λοιπόν κυβερνάει αυτούς οι οποίοι έχουν κοσμικό πνεύμα, κοσμικό φρόνημα. Κόσμος τι θα πει, ρωτάει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν θα πει κόσμημα, μάταιο στολίδι. Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από τη ματαιότητα, είναι υπό την κατοχή του διαβόλου. Η εχμαλωτισμένη καρδιά από τον μάταιο κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και το νου σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι άνθρωπος, στην ουσία είναι πνευματικό έκτρωμα. Το τι είναι ο κόσμος, μας το λέει και η Αγία Γραφή και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει εκεί στην καθολική του επιστολή ότι είναι ακριβώς τα τρία φι, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Η ματαιότητα, η αγάπη για τις ειδονές της σάρκας, η αλαζονία του βίου και η απληστία η οποία φανερώνεται έτσι με την έκφραση «η απάτη των οφθαλμών», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τα μάτια, λέει και ο λαός, είναι αχόρταγα. Η απληστία, η φιλαργυρία μαζί με την φιλιδονία και με την αλαζονία του βίου, έτσι, τη φιλοδοξία. Αυτά τα τρία φι, αυτά είναι που κυβερνούν τον κόσμο, τους ανθρώπους δηλαδή, τους κοσμικούς. Αν δείτε το γιατί ζουν οι άνθρωποι του κόσμου, θα δείτε ότι ζουν για αυτά τα τρία πράγματα. Δηλαδή για το πώς θα συγκεντρώσουν χρήματα, φιλαργυρία, ή πώς θα φυλάξουν τα χρήματά τους, ή πώς θα τα αυξήσουν κλπ. Πώς θα γίνουν πλούσιοι δηλαδή. Και αυτό θεωρείται επιτυχία για έναν κοσμικό άνθρωπο. Πώς θα περνάνε καλά, έτσι. Δηλαδή πώς θα περνάει καλά το σώμα, η σάρκα, όχι η ψυχή, η φιλιδονία. Και πώς θα έχουν έτσι μια καλή εικόνα προς τα έξω. Αυτό που λένε το image, έτσι. Το κοινωνικό προφίλ και λοιπά και λοιπά, έχουμε διάφορες εκφράσεις. Αν και κατά πόσο μας αγαπάνε και μας αποδέχονται οι άλλοι. Αυτό μας νοιάζει. Τι λέει ο κόσμος για μας, αυτή είναι η καινοδοξία. Αυτά τα τρία είναι που κυβερνούν τους ανθρώπους του κόσμου. Και αυτά ακριβώς είναι που φέρνουν τον διάβολο κυρίαρχο στη ζωή μας. Γιατί ακριβώς ο Χριστός ότι είπε ότι αυτά τα τρία πρέπει να τα μισήσουμε. Και τον πλούτο και τη μάταιη δόξα και τις σαρκικές ειδονές. Να ελευθερωθούμε από αυτά για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, να μπορέσουμε να πιστέψουμε. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, παρόλο που ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι και θρησκευτικοί ηγέτες θεωρούνταν, κάτι θα λέγαμε σαν τους αρχιερείς και τους ιερείς σήμερα, ως προς το αξίωμα, έτσι, δεν πίστεψαν στον Χριστό. Και ο Χριστός λέει γιατί δεν πίστεψαν. Τους είπε πώς δίναστε πιστεύσε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες. Δεν μπορείτε να πιστέψετε γιατί ζείτε για την καινοδοξία. Ζείτε δηλαδή για να παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Να σου πούνε μεγάλε διδάσκαλε, να σου πούνε άγιε, να πεις και εσύ τους ανάλογους χαρακτηρισμούς και έτσι τρέφονταν μεταξύ τους με τους επένους και τις κολακίες και υπηρετούσαν αυτό το κυρίαρχο πάθος της καινοδοξίας, της φιλοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας. Και επειδή ακριβώς ο Χριστός τους έπαιρνε τον κόσμο, ο κόσμος έτρεχε πίσω από τον Χριστό, τους άφηνε αυτούς, γι' αυτό και τον ζήλευαν, τον φθονούσαν και τελικά τον φώνευσαν. Διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, το λέει ξεκάθαρα το ιερό κείμενο. Παρέδωσαν τον Χριστό μας στον Πιλάτο, γιατί δεν μπορούσαν να τον σταυρώσουν για να σταυρωθεί, επειδή τον φθονούσαν. Και γιατί τον φθονούσαν, γιατί ήταν δούλοι σε αυτό το πάθος της ανθρωπαρέσκειας, της φιλοδοξίας, της καινοδοξίας. Επομένως, βλέπουμε πώς μας κυβερνάει ο διάβολος. Μέσα από αυτά τα τρία πάθη, μέσα από τον κόσμο.
κόσμος, ξαναλέω, είναι αυτά τα τρία πάθη. Και αν κανείς δεν θέλει να είναι κοσμικός άνθρωπος, θα πρέπει να πολεμήσει αυτά τα τρία πάθη. Αλλιώς είναι κοσμικός άνθρωπος και ας λέει ότι είναι χριστιανός, όταν υπηρετεί αυτά τα τρία πάθη. Και βέβαια υπηρετεί και τον διάβολο, έτσι, και κυριαρχείται από τον διάβολο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, ο άνθρωπος αυτός, ο κοσμικός, ουσιαστικά είναι ένα πνευματικό έκτρωμα. Η ψυχή του είναι ατροφική και ο νους του είναι σκοτισμένος. Και το βλέπουμε αυτό στις μέρες μας ξεκάθαρα. Πόσο σκοτισμένος είναι ο νους των ανθρώπων. Κυριαρχεί ο παραλογισμός. Έτσι, κυριαρχεί η πνευματική σχιζοφρένεια. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχής μας, ακόμα και από τον διάβολο, είναι το κοσμικό πνεύμα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπετε. Χειρότερος εχθρός και από τον διάβολο είναι το κοσμικό πνεύμα. Γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραίνει τελικά αιώνια. Έτσι, το κοσμικό πνεύμα φαίνεται ευχάριστο, γλυκό. Σου λέει, τι πειράζει τώρα να πάμε και στο πάρτι, τι πειράζει να πάμε και λίγο να διασκεδάσουμε, τι πειράζει λίγο να ντυθούμε κομψά, μοντέρνα και να βάλουμε και ένα στολίδι κλπ. Όλα αυτά είναι υπηρεσία στον κόσμο, στη ματαιότητα. Και αυτό θα σε πικράνει αιώνια, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ενώ αν βλέπαμε τον ίδιο τον διάβολο, θα μας έπιανε τρόμος, θα αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε στον Θεό και θα εξασφαλίζαμε τότε τον Παράδεισο. Όμως μας αρέσει να βλέπουμε όλα αυτά που οδηγούν στον διάβολο. Αυτή είναι η δική μας η ανοησία. Το διάβολο δεν το θέλουμε, αλλά όλα αυτά που τρέφουν το διάβολο τα θέλουμε. Γιατί ο διάβολος ακριβώς τρέφεται με τη φιλιδονία μας, τη φιλαργυρία μας και τη φιλοδοξία μας. Και κάποτε διαμαρτυρήθηκε ο διάβολος και λέει, τι τα βάζετε με μένα, λέει. Απ' τη μια μου λέτε να φύγω και απ' την άλλη με κρατάτε γερά στον κόρφο σας και με ζεσταίνετε. Δεν φταίω εγώ, εσείς φταίτε. Μου λέτε απ' τη μια φύγε και απ' την άλλη με κρατάτε και με ζεσταίνετε. Γιατί ακριβώς δεν διώχνουμε το κοσμικό πνεύμα, αυτά τα πάθη. Και δεν διώχνουμε και τους παράγοντες που ερεθίζουν αυτά τα πάθη. Γιατί αν θες να σταματήσεις ένα πάθος, θα πρέπει να σταματήσεις και όλους αυτούς τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτό το πάθος. Θες να κόψεις, ας πούμε, τη γαστριμαργία, τη λεμαργία, θα πρέπει να μαζέψεις τα μάτια σου και τη φαντασία σου. Άμα συνέχεια πηγαίνεις και ανοίγεις το ψυγείο, γυρνάς γύρω από τα εστιατόρια, τα γυράδικα, τα ζαχαροπλαστεία, πώς θα χαλιναγωγήσεις μετά τη λεμαργία και τη γαστριμαργία. Στην εποχή μας, πολλής κόσμος, εντός εισαγωγικών λέξη κόσμος, δηλαδή κοσμικό πνεύμα, μπήκε στον κόσμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και αυτός ο κόσμος, εντός εισαγωγικών, θα τον καταστρέψει. Το κοσμικό πνεύμα, έτσι, που είναι εχθρός του Θεού. Εχθρικό πνεύμα, σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, είναι το κοσμικό πνεύμα. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό και λέει πάλι η Αγία Γραφή, ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, όποιος λέει βουληθεί, θελήσει δηλαδή να γίνει φίλος του κόσμου, του κοσμικού πνεύματος δηλαδή, του κοσμικού φρονήματος, αυτός εχθρός του Θεού καθίσταται. Αυτόματα γίνεσαι εχθρός του Θεού. Αντιπαλέεις με τον Θεό. Και όταν γίνεσαι εχθρός του Θεού, φυσικά δεν έχεις ευλογία από τον Θεό, χάνεις την ευλογία του Θεού και χωρίς την ευλογία του Θεού δεν μπορεί να σταθεί τίποτα. Ούτε αυτός ο κόσμος μπορεί να σταθεί, ούτε εσύ μπορείς να σταθείς, ούτε το σπίτι σου, ούτε η οικογένειά σου, τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος ότι ο κόσμος, εντός εισαγωγικών, το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα θα καταστρέψει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι η αμαρτία, το κοσμικό φρόνημα. Είναι αυτό που οδηγεί τελικά σε όλες τις αμαρτίες και σε όλα τα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι η αρχική, η βασική αμαρτία που έχει ο άνθρωπος λέγεται φιλαυτία. Και από αυτή ξεκινούν αυτά τα τρία βασικά πάθη που κυβερνούν τον κόσμο. Η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Και από αυτά τα τρία
όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες αμαρτίες που κάνουμε, οφείλονται σε αυτά τα τρία πάθη. Και η αμαρτία είναι που καταστρέφει τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο. Έβαλαν οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος, μέσα τους τον κόσμο και διώξανε από μέσα τους τον Χριστό. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και φίλος του κόσμου και φίλος του Χριστού. Υπάρχει αυτή η σχιζοφρενική έτσι διδασκαλία σήμερα και από ανθρώπους που νομίζουν ή τους νομίζουν οι άλλοι ότι είναι της Εκκλησίας, οι οποίοι λένε πώς δεν γίνεται, λέει, και μοντέρνος να είσαι και κοσμικός να είσαι και μέσα στην Εκκλησία να είσαι και να εξομολογείσαι και να κοινωνάς. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο, γιατί ο κόσμος είναι η αμαρτία, είναι ο διάβολος. Είναι η υπηρεσία στον διάβολο. Δεν μπορεί από την ίδια πηγή, λέει ο Χριστός, να βγαίνει και πικρό και γλυκό, και καθαρό και βρώμικο νερό. Ή καθαρό θα είναι ή βρώμικο. Αν το καθαρό νερό έχει και λίγο βρώμικο, είναι όλο βρώμικο. Αν η ζωή χριστιανική έχει και λίγο κοσμική ζωή, είναι όλη κοσμική ζωή. Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια. Το σπουδαιότερο σήμερα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι να μην προσαρμοστεί κανείς με αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία. Έτσι παλιά οι χριστιανοί κινδύνευαν κάθε στιγμή τη ζωή τους. Διακινδύνευαν τη ζωή τους, τη σωματική τους υπόσταση. Γιατί υπήρχαν οι αιματηροί διωγμοί. Όχι μόνο από τους αυτοκράτορες, αλλά και από τον όχλο. Πολλοί διωγμοί δεν ξεκίνησαν από τους αυτοκράτορες, αλλά από τον όχλο. Οι οποίοι για μια αφορμή ξεσηκώνονταν και άρχισαν να σφάζουν τους χριστιανούς. Χωρίς διατάγματα, χωρίς τίποτα. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιο διωγμό, τουλάχιστον φανερά. Έτσι έχουμε κάποιους τζιχαντιστές κλπ. Που εχθρεύονται τους χριστιανούς. Αλλά σήμερα καλούμαστε να ομολογούμε τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Με το να μην συμβιβαζόμαστε δηλαδή με το πνεύμα του κόσμου. Το οποίο, ξέρετε, μπαίνει όλο και περισσότερο μέσα στην Εκκλησία. Και όλοι οι μεγάλοι μας θεολόγοι λένε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα για την Εκκλησία είναι η εκκοσμίκευση. Το κοσμικό πνεύμα. Δηλαδή αυτά τα τρία πάθη. Τα οποία εισχωρούν σιγά σιγά και μέσα στην Εκκλησία. Όχι στην Εκκλησία ως Χριστός και σώμα Χριστού, αλλά στους χριστιανούς που υποτίθεται ότι είναι μέλη της Εκκλησίας, αλλά όταν είναι κοσμικοί, εκκοσμικευμένοι, δεν είναι μέλη. Έχουν μια πολύ προβληματική σχέση, αν δεν έχουν εκπέσει τελείως. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, είναι μαρτυρία να αντιστέκεσαι στο κοσμικό φρόνημα, στο κοσμικό πνεύμα σήμερα. Και αυτή τη μαρτυρία ζητάει ο Χριστός από τους χριστιανούς σήμερα. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, που το έχω λίγο πρόσφατο. Ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος έλαβε κάποτε ένα προσκλητήριο γάμου. Και το προσκλητήριο έλεγε, ούτε λίγο είτε πολύ, ότι σας καλούμε σε μια θεατρική παράσταση που υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, έτσι, ο Γαμπρός και η Νύφη, θα υπάρχουν και οι κομπάρσοι κλπ. Με ένα λόγο ήταν ένας εμπαιγμός του μυστηρίου του γάμου. Ένας εμπαιγμός. Πρόσφατα μου είπαν για ένα προσκλητήριο σε βάφτιση που ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν. Ένας εμπαιγμός του μυστηρίου του βαφτίσματος. Θα κάνει ο Μπλουμ το μπέμπι μας, ξέρω εγώ, είναι ζέστη. Αυτό είναι το μυστήριο του βαφτίσματος. Ένα μπάνιο είναι. Κάντε το μπάνιο στο μωρό σου, στο σπίτι σου. Για να πας στην Εκκλησία και να, έτσι να εμπέζεις το μυστήριο, το ιερό του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτός ο πνευματικός άνθρωπος μόλις πήρε αυτό το προσκλητήριο, είπε δεν πάω σε αυτό το γάμο. Και πολύ καλά έκανε. Αυτό σημαίνει αντίσταση στο κοσμικό πνεύμα. Γιατί είναι απαράδεκτο για χριστιανό να καλεί το γάμο του και να εμπέζει το γάμο. Δεν ξέρει τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Το ίδιο και ο άλλος με τη βάφτιση. Φυσικά και δεν πρέπει να πας σε ένα τέτοιο γάμο και σε μια τέτοια βάφτιση. Και ας τους κακοφανεί, να τους κακοφανεί. Και να σε ρωτήσουν γιατί δεν πεις και να τους το πεις. Ότι είναι απαράδεκτο αυτό για χριστιανό. Γιατί βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα.
όταν εμπέζεις το μυστήριο. Έτσι, το μυστήριο το τελεί το Άγιο Πνεύμα. Εμπέζεις το Άγιο Πνεύμα και θες να έρθω κι εγώ και να σε χειροκροτήσω και να βγω φωτογραφίες και βίντεο μαζί σου. Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτή η αντίσταση θα σου κοστίσει. Θα σε περιθωριοποιήσει ενδεχομένως. Αυτό είναι ομολογία. Αυτό ζητάει ο Χριστός από μας σήμερα. Γιατί αν δεν αντιστεκόμαστε, αυτό όλο και προχωράει σαν γάγκρινα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και αρπάζει πιστούς. Είναι θέμα αγάπης δηλαδή η αντίσταση. Αν δεν αντισταθούμε, σιγά σιγά δεν θα υπάρξουν αληθινά πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Πάμε πολλά παραδείγματα εκοσμίκευσης. Κάθε τόσο ακούμε, προς τιμή του Αγίου Γεωργίου λέει, θα έχουμε λαϊκή βραδιά. Έτσι. Και είσοδος 5 και 10 ευρώ και μπουζούκια, δεν ξέρω τι άλλο θα φέρουν εκεί, προς τιμή του Αγίου Γεωργίου. Αν είναι δυνατόν, άμα... Τέλος πάντων, ας μην πούμε περισσότερα. Όσο μπορούμε να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί και γλιτώνουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τάκ πιάνονται. Έτσι δηλαδή και ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μετά από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μια αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει όπου και αν είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως για να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά. Γέροντας συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Και απαντάει ο γέροντας, η πραγματική γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Πληρωμένη θα πει γεμάτη, έτσι, γεμισμένη. Από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το υπαρξιακό κενό, ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στο σύγχρονο άνθρωπο. Στο δυτικό άνθρωπο. Έτσι, και εμείς δυτικοί είμαστε. Στην οπτροπία. Είμαστε μέσα στην Ανατολή, αλλά το φρόνημά μας είναι δυτικό. Δηλαδή είναι εκοσμικευμένο και ανθρωποκεντρικό. Αυτή είναι η Δύση, έτσι, το δυτικό πνεύμα. Έχει κάνει κέντρο τον άνθρωπο και όχι τον Θεό. Και τα πράγματα. Και λατρεύει τα πράγματα, την ύλη. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ότι ο Ευρωπαίος άνθρωπος είναι ειδωλολάτρης. Είναι πολύ ειδωλολάτρης. Έχει πάρα πολλά είδωλα. Το αυτοκίνητό του, το σπίτι του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τον εαυτό του προπάντων. Και γι' αυτό έχει κενό. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου δεν γεμίζει με είδωλα. Όσα είδωλα και να μαζέψεις, άδεια θα νιώθει. Η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για τον Θεό, αφού είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, και γεμίζει μόνο με τον Θεό, δηλαδή μόνο με την άκτιστη Θεία Χάρη. Και τότε βρίσκει και την αληθινή χαρά ο άνθρωπος. Γιατί η αληθινή χαρά είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Οι κοσμικοί την χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Στη διασκέδαση, στο καλό φαγητό, στο καλό ξενοδοχείο, στο ξεκούραστο ταξίδι. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, υψηλό επίπεδο, έτσι, διανοουμενίστικες, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Και τώρα τι κάνουμε. Είτε αμαρτωλά, είτε αδιάφορα, είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι.
Γιατί και το αδιάφορο σε τελική ανάλυση είναι αμαρτωλό. Ξέρετε γιατί? Διότι μας λέει ο Χριστός, ομοίων μετεμού κατεμούεστι. Αυτός που δεν γίνε μαζί μου είναι εναντίον μου. Και αυτό το οποίο εσύ συζητάς, αυτό με το οποίο ασχολείσαι, αν δεν είναι με το Χριστό, για το Χριστό, είναι εναντίον του Χριστού. Λέει, θα πούμε περί ανέμων και υδάτων. Να σκοτώσουμε την ώρα μας. Λες και είναι κανένα άγριο θηρίο ο χρόνος και πρέπει να το σκοτώσουμε. Είναι αμαρτία. Είναι η αμαρτία της αμέλειας, της ακιδείας και είναι μια υπηρεσία τελικά στον πονηρό. Γιατί? Γιατί κάθε στιγμή μας, κάθε ενεργειά μας, κάθε αίσθημά μας, κάθε λέξη μας, κάθε κίνησή μας θα πρέπει να είναι για τον Χριστό. Αφού ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, η ζωή, το παν, θα πρέπει να είναι ο Χριστός για τον χριστιανό. Όταν λοιπόν εσύ δεν είσαι με τον Χριστό, είσαι εναντίον του Χριστού. Επομένως, πάλι μένεις κενός και άδειος. Είτε ασχολείσαι με πράγματα αμαρτωλά, είτε με πράγματα διάφορα. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να είναι εξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μια χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου. Λέει ο Δαβίδ στο 16ο ψαλμό, 15ο στίχος. Τότε θα χορτάσω, λέει, όταν θα δω τη δόξα σου, τη δόξα του Θεού. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Είναι το άκτιστο φως. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στο άκτιστο φως, μέσα στη χάρη, τότε χορταίνει. Βλέπετε, μετά από μια καλή προσευχή που κάναμε, γεμίσαμε, χαρήκαμε. Μια προσευχή που έχει δάκρυα, που έχει μετάνοια, που έχει αυτό το ολοκληρωτικό άφημα στο Χριστό, σε γεμίζει. Και λες, μα αυτό είναι ο παράδεισος. Μάλιστα, αυτό είναι ο παράδεισος. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το γέμισμα που χαρίζει ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Οι υλικές χαρές, οι κοσμικές χαρές, τελικά αφήνουν τον άνθρωπο άδειο. Γι' αυτό ξέρετε και ένα κριτήριο για μια εμπειρία που έχετε, ένα βασικό κριτήριο, είναι το τι αφήνει. Μια εμπειρία, λες, είναι από το Θεό ή πως είναι από τον πονηρό. Αισθάνεσαι κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι. Τι σου άφησε μετά όταν έφυγε? Σου άφησε γέμισμα, σου άφησε ταπείνωση, σου άφησε χαρά, σου άφησε αγάπη για όλο τον κόσμο. Τότε είναι από το Θεό. Σου άφησε υπερηφάνεια, νεύρα, εγωισμό, κενό, είναι από το διάβολο. Δεν θέλει συζήτηση. Γιατί ο διάβολος εξαπατάει και μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Αλλά τον καταλαβαίνω από τα αποτελέσματά του. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κουράζει. Βάλε ένα πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι. Δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται. Αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη γέροντα σε πιάνει ασφυξία. Και η ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια τον βάτραχο.
Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι τον δαγκάνει και τον δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να τον γλιτώσεις έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει. Έτσι είναι και με τον άνθρωπο που κοιτάει στον κόσμο. Κοιτάει κατάματα τον κόσμο, τον διάβολο δηλαδή, οπότε ηλεκτρίζεται και τρέχει σαν το βάτραχο στο στόμα του λύκου, στο στόμα του φιδιού. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτάει η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Λέει αναλόγου ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο γευσάμενος, λέει, τον άνω, ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Αυτός που έχει γευτεί τα άνω, τα ουράνια, τα θεϊκά, με πολύ ευκολία καταφρονεί τις γήινες χαρές, έτσι, τα επίγεια. Ο δε εκείνον άγευστος επικτήμαση να γάλλεται. Εκείνος όμως, λέει, που δεν έχει γεύση των ουρανίων, αγάλεται, χαίρεται με τι? Με τα κτήματα, τα αποκτήματα. Το χωράφι, το σπίτι, τα λεφτά, την τεχνολογία, το αυτοκίνητο, τα λούσα που λέμε η γυναίκα κλπ. Γι' αυτό και βλέπετε ο σημερινός άνθρωπος πώς χαρακτηριζεται ως καταναλωτικός άνθρωπος. Κοιτάει πώς να καταναλώνει. Γιατί αυτό του δίνει μια ψευτοχαρά. Και υπάρχει και το λεγόμενο shopping therapy για τις γυναίκες. Πάνε να γεμίσουν το κενό τους. Μέσα σε ένα πολυκατάστημα χάνεσαι. Ξεχνιέσαι. Και τι έγινε μετά, μόλις βγεις, μεγαλύτερο το κενό από ό,τι όταν μπήκες. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον ένα κολοκύθι, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τι ωραίο κολοκύθι, λέει. Του δίνεις ανανά. Ο ανανάς έχει λέπια, σου λέει, και τον πετάει, γιατί δεν έφαγε ποτέ. Ή πες σε ένα τυφλοπόντικα, τι ωραίος είναι ο ήλιος, αυτός πάλι θα χωθεί μέσα στο χώμα. Δηλαδή, ένας που δεν έχει γεύση, καταφρονεί τα ουράνια πράγματα. Δεν τα έχει γευτεί ποτέ. Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο, μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω, να χαρούν τον ήλιο, το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή, αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού. Τραγικό, ε? Ενώ μπορείς να σπάσεις το τσόφλι και να πετάξεις την ελευθερία. Αυτός είναι ο κοσμικός άνθρωπος. Προσπαθεί να χαρεί με τα μάταια πράγματα, με το περιεχόμενο που είναι μέσα στο τσόφλι, ενώ μπορεί να σπάσει το τσόφλι και να πλατείνει τον ορίζοντα της ζωής του άπειρα, να ανοιχτεί στον άπειρο Θεό. Όχι, θέλει το περιεχόμενο του τσοφλιού, ό,τι υπάρχει. Αυτό το ελάχιστο. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα, αντί να γιορτάζουμε τους Αγίους μας, γιορτάζουμε το κεράσι, έτσι λέει, οι δρόμοι του κερασιού. Γιορτάζουμε την πατάτα, έτσι. Γιορτάζουμε, πέστε, τη σαρδέλα, το κρασί, έτσι, γιορτή του κρασιού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μας δώσει χαρά και προσπαθούμε μέσα από αυτά να ρουφήξουμε λίγο χαρά. Τι τραγικοί που είμαστε. Να φάμε ό,τι είναι μέσα από το τσόφλι. Ενώ αν σπάζαμε το τσόφλι, σε τι υπέροχες χαρές θα ανοιγόμαστε. Το κοσμικό πνεύμα στην πνευματική ζωή.
Αυτό μας αφορά και εμάς. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολίτικο πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα, έτσι, γιατί στην Ευρώπη δεν κυριαρχεί η πίστη, κυριαρχεί η λογική. Και η σύγχρονη, ας πούμε, επιστήμη και ο σύγχρονος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος στη λογική. Και η λογική έχει αναγορευτεί σε θεότητα, από τον καιρό της Γαλλικής Επαναστάσεως και μετά. Έτσι. Θεωρήθηκε θεά η λογική. Πάνω απ' όλα η λογική. Ενώ οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι πάνω απ' όλα δεν είναι η λογική, είναι η πίστη. Και η μεγαλύτερη δύναμη που έχει ο άνθρωπος δεν είναι η νόηση, ο εγκέφαλος, η διανόηση, αλλά είναι η καρδιακή λειτουργία του νου, με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Ενώ με τη διάνοια, με τη λογική, δεν μπορείς να βρεις τον Θεό και να ενωθείς με τον Θεό. Η διάνοια είναι μια κατώτερη δύναμη για να επεξεργάζεται ο άνθρωπος, με την οποία επεξεργάζεται ο άνθρωπος τα δεδομένα των αισθήσεων. Αυτά που του φέρουν στον εγκέφαλο τα αισθητήρια όργανα, τα μάτια, τα αυτιά κλπ. Ολοκληρώνονται στον εγκέφαλο όλα αυτά και έχει ο άνθρωπος μια αντίληψη και μια γνώση του υλικού κόσμου. Το Θεό δεν μπορεί να τον βρει με αυτά. Πόσο ανόητος ήταν εκείνος ο αστροναύτης, λέει, που πήγα στο διάστημα, έψαξα και δεν βρήκα πουθενά το Θεό. Μα πώς θα τον βρεις τον Θεό, με τα μάτια και με τα αυτιά? Αυτά είναι για τον υλικό κόσμο. Ο Θεός είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά. Και για να τον προσεγγίσεις και να τον δεις χρειάζονται άλλα μάτια. Τα μάτια τα πνευματικά. Ο νους, ο οποίος πρέπει να είναι καθαρός και ο οποίος εδράζεται στην καρδιά, όπως μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Ο άνθρωπος λοιπόν που βλέπει με ευρωπαϊκό φακό, όπως το εξέφραζε ο Άγιος Παΐσιος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ως βάση του τη λογική και όχι την πίστη. Και σήμερα, ξέρετε, η πιο μεγάλη μας αρρώστια είναι ακριβώς αυτή η υποδούλωση που έχουμε πάθει. Έχουμε υποδουλώσει το νου μας, την ανώτερη δύναμή μας, στη διάνοια. Την πίστη δηλαδή την έχουμε ξεχάσει και λειτουργούμε μόνο με τη λογική. Και προσπαθούμε να κυβερνήσουμε όλη μας τη ζωή με τη λογική, με τα μαθηματικά, με τα κομπιούτερ, να οργανώσουμε τη ζωή μας όσο γίνεται καλύτερα και νομίζουμε ότι έτσι θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Και όμως γινόμαστε πιο δυστυχισμένοι, όπως αποδεικνύουν τα δεδομένα. Οι άνθρωποι που ανήκουν στις χώρες τις πιο προοδευμένες τεχνολογικά, Ηνωμένες Πολιτείες κλπ, η Ιαπωνία κλπ, είναι οι πιο άρρωστοι ψυχικά άνθρωποι, με το μεγαλύτερο ποσοστό ψυχοφαρμάκων, κατανάλωσης ψυχοφαρμάκων. Σε κάπου διάβαζα ότι οι Αμερικανοί σε ένα συντριπτικό βαθμό, έτσι κάπου 90-95% παίρνουν ψυχοφάρμακα. Όλοι σχεδόν, έτσι. Και όλοι κυκλοφορούν με έναν ψυχίατρο, με έναν ψυχολόγο μαζί. Απόδειξη λοιπόν ότι η τέλεια οργάνωση της ζωής με βάση τη λογική και την επιστήμη δεν φέρει τη χαρά. Αντίθετα φέρνει αρρώστια. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να λειτουργεί με τη λογική αλλά με την πίστη. Να είναι υποταγμένος στον Θεό και όχι στη λογική και εν τέλει στον πολιτισμό που δεν ξεκινάει από τον Θεό. Ένας πολιτισμός που δεν είναι θεμελιωμένος στην πίστη είναι εναντίον του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, ότι ο πολιτισμός ξεκίνησε από τα παιδιά του Κάιν. Όχι από τη γενιά δηλαδή των παιδιών του Θεού, τα παιδιά του Σιθ, τους Υιούς του Θεού, αλλά από τους Υιούς των ανθρώπων, τους απογόνους του Κάιν, οι οποίοι ήταν αποξενωμένοι από τον Θεό. Και ο σύγχρονος πολιτισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να φτιάξουμε τον παράδεισο εδώ, στη γη. Και να χαρούμε με αυτά εδώ τα μάτια. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο ο άνθρωπος που έχει υποταχθεί στη λογική. Δεν υπάρχει, σου λέει, τίποτα άλλο, τουλάχιστον να περάσουμε καλά εδώ. Να οργανώσουμε έτσι τη ζωή μας όσο γίνεται πιο άνετα. Και έχουμε πέσει στα ναρκωτικά, στους ψεύτικους παραδείσους, γιατί φυσικά ο άνθρωπος δεν γεμίζει με τα τεχνολογικά αγαθά, ούτε με την ύλη,
και αναζητάει πάλι κάποια διέξοδο. Και ο διάβολος του έχει έτοιμες τις προτάσεις του. Ανατολικές θρησκείες, γιόγκα, ψυχολογία, παραψυχολογία, μαγεία και χίλια δυο τέτοια δαιμονικά πράγματα που κυριαρχούν. Και ποιο είναι, γέροντα, το ανατολίτικο πνεύμα για το οποίο μιλάτε? Ανατολή ανατολών και σκότη και σκιά, λέει ο γέροντας. Αυτό που λέμε τα Χριστούγεννα, έτσι, το εξαποστηλάριο της εορτής των Χριστουγέννων. Επεσκέψα το ημάς εξ ύψος ο σωτήρι μόν, ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά έβρωμε την αλήθεια και γάρεκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολίτικο πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε τη λογική, τον ορθολογισμό και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια. Γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός. Απλότης και ευλάβεια. Λατρεία δηλαδή στον Θεό που ξεκινάει από την πίστη. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους. Η Αγία απλότητα που ξεκουράζει την ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα το δουν ή τι θα πούν για αυτόν, τότε δεν συγγενεύει με τον Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στον πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει ένα ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγγελοποιηθούμε, έτσι, να γίνουμε σαν τους αγγέλους. Ο καρνάβαλος, ο κοσμικός, είναι ακριβώς η υποταγή σε αυτό το πνεύμα του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος για μας, πώς μας βλέπουν τώρα, τους κάνουμε καλή εντύπωση. Και τρώγεται το άνθρωπο συνέχεια με αυτές τις σκέψεις και προσπαθεί να φτιάχνεται, έτσι, να φτιάχνει το image του. Και σήμερα υπάρχει και ολόκληρη επιστήμη, έτσι, υπάρχουν οι image makers, λέει, που σου φτιάχνουν το προφίλ σου, έτσι, και πώς θα σταθείς και πώς θα φωτογραφηθείς και με ποιους θα φωτογραφηθείς και πώς θα φτιάξεις το Facebook, έτσι, για να εντυπωσιάσεις και χίλια δύο τέτοια πράγματα, όλα μέσα στην κατεύθυνση της καινοδοξίας ανθρωπαρέσκειας. Ο κοσμικός καρνάβαλος. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Αυτό που φαίνεται δηλαδή στον κόσμο. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Έτσι, γιατί σου λέει μέσα δεν φαίνεται, το έξω φαίνεται. Οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα το σπίτι. Μέσα μου δηλαδή, ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Έτσι, γιατί το έξω το βλέπουν οι άλλοι. Δεν μας νοιάζει δηλαδή τι έχουμε, τι είμαστε, αλλά τι φαινόμαστε ότι είμαστε. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Έτσι, αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Καθάρισε το μέσα σου και τότε όλος ο άνθρωπος είναι καθαρός. Μην καθαρίζεις το εξωτερικό και αφήνεις μέσα τα σκουπίδια όπως κάνουν οι Φαρισαίοι. Που ήτανε τάφοι και κονιαμένοι. Ξέρετε, ο τάφος απ' έξω είναι υπέροχος, έτσι, γυαλιστερά μάρμαρα. Και λες τι μεγαλείο είναι αυτό, ε? Και μόλις ανοίξει από μέσα, πιάνεις τη μύτη σου, όπου φύγει, φύγει. Έτσι είναι ο υποκριτής άνθρωπος, ο κοσμικός άνθρωπος. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πώς θα πάνε στον παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πώς θα φανούν εδώ καλοί, στους άλλους δηλαδή, να φανούν καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές, ενώ μπορούσαν να ζήσουν από εδώ τον παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι.
δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανή παιδιά και μου είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς, δεν θα μας δίνουν καμιά περιουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο. Αλλά αν ξεκινήσουμε έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνω ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική. Έτσι, κοσμική επιτυχία, ένας σύλλογος να μαζέψει περιουσίες, να έχει χρήματα, να είναι ισχυρός. Δεν έχει αξία αυτό. Όπως και ο κοσμικός άνθρωπος χαίρεται επικτίμαση, με τα αποκτήματα. Ο πνευματικός χαίρεται με το Πνεύμα του Άγιου και έχει τη χαρά την αναφέρετη του Θεού. Σταματώ εδώ γιατί συμπληρώθηκε η ώρα και αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Μια άλλη ερώτηση μπορώ να κάνω, πατέρα? Είναι πάνω σε αυτό? Όχι, μια άλλη ερώτηση. Κάτσε να δούμε πάνω σε αυτό το θέμα και μετά θα... Πες μου. Σήμερα τα περισσότερα επαγγέλματα υπηρετούν τη ματαιότητα. Εμείς που εργαζόμαστε σε τέτοια επαγγέλματα, και εμείς δεν είμαστε. Ναι, τα περισσότερα επαγγέλματα υπηρετούν τη ματαιότητα. Υπάρχουν βέβαια επαγγέλματα που υπηρετούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ματαιότητα. Έτσι. Και αυτά φυσικά πρέπει να τα εξοβελίσουμε. Απαράδεκτα για τον χριστιανό. Ακούω σήμερα τα παιδιά, λέει, τι θα σπουδάσεις, λέει, ηθοποιός, τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής. Γιατί αυτά τους δίνουμε, αυτά τα διδάσκουμε τα παιδιά, αυτά τους προβάλλουμε ως υπεραξίες. Να γίνεις αθλητής, να γίνεις πρωταθλητής, να γίνεις στάρ. Και το παιδάκι τι να κάνει, το χάφτι. Ξέρετε ότι ένας που ήταν ηθοποιός δεν μπορούσε να γίνει χριστιανός? Όταν λειτουργούσε η Εκκλησία σωστά, αν δεν άφηνε το επάγγελμα αυτό του ηθοποιού, δεν μπορούσε να βαφτιστεί. Δεν τον δεχόντουσαν για κατήχηση. Σήμερα, ή όταν ήταν, ας πούμε, τραγουδιστής και λοιπά, που δούλευε δηλαδή στην κοσμική ματαιότητα. Σήμερα δυστυχώς βλέπεις και εκκλησιαστικούς ηγέτες να προσεύχονται δήθεν, να βραβεύουν, να ενθαρρύνουν την τάδε τραγουδίστρια, λέει, που θα πάει στο Eurovision για να έχει καλή επιτυχία. Την τάδε ομάδα για να πάρει το κύπελο, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η εκοσμίκευση. Τώρα μιλάμε και για την εκοσμίκευση του κλήρου, η οποία ξεκινάει από την εκοσμίκευση του λαού φυσικά. Γιατί ο λαός που τα βλέπει όλα αυτά δεν διαμαρτύρεται κανένας. Λέει μπράβο στον επίσκοπο, στον τάδε πατριάρχη, έτσι, που ενθάρρυνε τα παιδιά μας να πάρουν το κύπελο, έτσι. Ή την αντιπρόσωπό μας στη Eurovision. Αν είναι δυνατόν. Αυτό και αν δεν είναι εκοσμίκευση. Για να λέμε ολονών τα λοξοδρομήματα, ας το πούμε έτσι επίοικος, αν πούμε άλλη λέξη. Και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πνεύμα, το ξαναλέω. Γιατί είναι αμαρτωλό πνεύμα, είναι δαιμονικό πνεύμα και αν δεν αντισταθούμε θα χαθούμε. Ως τοπική εκκλησία θα χαθούμε. Μου λένε στην Αμερική τι εκοσμίκευση υπάρχει μέσα στις εκκλησίες. Όχι μόνο, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα, λέει ο ιερέας, βγαίνει στην Ωραία Πύλη και λέει όλοι ελάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν υπάρχουν ιεροί κανόνες που βάζουν προϋποθέσεις για τη κοινωνία. Εσύ ο ίδιος, παππούλη μου, δεν λες με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης? Αυτά δεν είναι προϋποθέσεις? Όταν ο άλλος δεν έχει φόβο Θεού, δεν έχει πίστη, δεν έχει αγάπη, μπορεί να κοινωνήσει? Δεν μπορεί. Και όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε θεωρητικά να πιστεύεις ότι υπάρχει Χριστός. Αυτό το πιστεύει και ο διάβολος. Μιλάμε για την πίστη που φαίνεται, φανερώνεται, αποδεικνύεται με την ηθική ζωή, με την ενάρετη ζωή. Επιβεβαιώνεται στη ζωή του πιστού. Μπορεί ένας που έχει αρχικές σχέσεις εκτός γάμου και λοιπά να κάνει να κοινωνήσει?
Και σου λέει, δεν πειράζει, όλα επιτρέπονται. Αυτή είναι η κοσμίκευση. Και αυτό σιγά σιγά το πνεύμα έρχεται και εδώ, να ξέρετε. Αρχίζω, ακούω και ιερείς δικούς μας να λένε τέτοια πράγματα, σιγά σιγά. Και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πνεύμα. Έχουμε τόσες εκκλησίες που έχουν μείνει ως ονόματα μόνο. Εκκλησία Σμύρνης, εκκλησία Εφέσου κλπ. Περγάμου. Πού είναι το ποίημιο αυτών των εκκλησιών? Δεν υπάρχει. Γιατί χάθηκαν οι εκκλησίες? Γιατί μπήκε μέσα το κοσμικό πνεύμα. Θα πείτε, εκεί στη Μικρά Ασία είχε μπει το κοσμικό. Ναι, φοβερό κοσμικό πνεύμα. Κάποτε ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας, ο Άγιος Πατήρ Αμφιλόχιος ο Μακρύς, θα τα έχετε ακούσει. Έτσι. Ορίστε. Από την Πάτμο, ναι. Περνούσε έτσι, έκανε ένα ταξίδι εκεί στα παράλια και περνούσε από τη μεριά της Σμύρνης. Έτσι, και βρέθηκε κάπως κοντά στην παραλία. Και εκεί είδε ένα φρικτό θέαμα. Έτσι. Άντρες, γυναίκες να ποτίθεται να κάνουν μπάνιο και να σε λυγούν, να κάνουν φοβερές αμαρτίες. Και λέει, αυτοί λέει είναι Τούρκοι, ρώτησε τον, είναι μουσουλμάνοι? Όχι, λέει, είναι Έλληνες, χριστιανοί, ορθόδοξοι. Και ο γέροντας προφήτευσε έτσι, ότι αυτό θα μας κάψει. Και μετά από λίγο η Σμύρνη κάηκε, έτσι, το 22. Οι αμαρτίες καίνε τις πόλεις και τους ανθρώπους, έτσι, και καταστρέφουν, φέρουν την καταστροφή. Όπως το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Το κοσμικό πνεύμα καταστρέφει ανθρώπους και κόσμο. Γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο, εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ναι. Ναι, και αυτό που είπατε για το ερώτημα για τα επαγγέλματα, οπωσδήποτε πρέπει να προσέχουμε να μην υπηρετούμε το κοσμικό πνεύμα. Έτσι, και το κάθε επάγγελμα να μην υποκύπτουμε ό,τι επάγγελμα και να κάνουμε στο κοσμικό πνεύμα. Και φυσικά όταν υπάρχουν τέτοια επαγγέλματα που είναι καθαρά υπηρετικά αυτού του πνεύματος, να μην τα εξασκούμε καθόλου. Ναι, πες. Και τραγουδούσε και στα κέντρα. Ο γέροντας τον είπε να μην τραγουδάει στα κέντρα. Και μετά με τρέφει και είχε ένα πρόβλημα, γέννησε παιδί παράλληλο και το εισέβραξε ότι ήταν αυτό της αμαρτίας. Έχω ψήσει τα κέντρα τα νύχτα ρινά. Μάλιστα. Κάτι άλλο πάει. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε δύο ευχών. Δόξα Πατρί Κυριώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και σε όνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες.